Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη μαφιόζικη επίθεση τώρα στο ψυχικό, παρακαλώ. Να δούμε τι συνέβη εκεί και θα έλεγα να πούμε αρχικά, να προβάλλουμε αρχικά το ηχητικό. Τους πυροβολισμούς δηλαδή που ήταν πραγματικά βροχή από πυροβολισμούς. Στην αρχή, με το που έσκασε ήδη χθες το πρωί και τα λέγαμε εδώ με τον Θεοδόση, είχαμε την εντύπωση ότι ήταν 6, 7, 8 πυροβολισμοί κτλ. Εδώ τον γάζωσε κανονικά τον άνθρωπο, ναι, από πολύ κοντινή απόσταση, σταμάτησε με το μηχανάκι του μπροστά στο παράθυρο του αυτοκινήτου του και τον γάζωσε κυριολεκτικά με 15-20 σφαίρες. Μάλιστα λέγεται ότι άλλαξε και γεμιστήρα. Θα μας το πει ο Θεοδόσης σε λίγο. Δηλαδή, αν συνέβη και αυτό, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός όχι απλώς είναι επαγγελματίας, είναι και κρύο αίμα. Διότι ήταν και μόνος του πάνω στο μηχανάκι, δηλαδή σταμάτησε, σκότωσε το στόχο του, χτύπησε το στόχο του και μετά σαν κύριο σηκώθηκε και έφυγε. Και αυτό είναι νομίζω κάτι σπάνιο. Και ενώ ήξερε ότι υπάρχουν κάμερες στην περιοχή. Και κάμερες. Και τέλος πάντων είχε την ψυχραιμία αμέσως μετά. Επειδή με έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο. Οπωσδήποτε τρέμουν τα χέρια σου εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Σηκώθηκε και έφυγε και εξαφανίστηκε. Θα μας τα πει λίγο Θοδός για πάμε να ακούσουμε το ηχητικό. Σε πυροβολισμοί ακούστηκε. Τώρα, πάμε στο Γιώργο Τσελικά. Είναι στο σημείο της δολοφονίας του 54χρονου τοπογράφου μηχανικού. Καλημέρα, Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Καλημέρα, παιδιά. Η ώρα ήταν περίπου 8 και 23 λεπτά χθες το πρωί. Ακριβώς σε αυτό το σημείο σταθμεύει ο άτυχος 54χρονος πολιτικός τοπογράφος με δύο πατέρες, δύο παιδιών. Εδώ και μέρες έκανε έλεγχο στο χώρο ο δράστης. Ερχόταν με το μηχανάκι, έκοβε βόλτες να δει πού παρκάρει, πώς θα φύγει. Μόνος του λοιπόν έρχεται, υπάρχουν 6 κάμερες μόνο στο στενό εδώ Κρήτης. Φανταστείτε στις 25 Μαρτίου που είναι ένας κεντρικότερος δρόμος εδώ στο νεοψυχικό, πόσες κάμερες έχει από τα κτίρια και τα μαγαζιά. Άρα έχουν πιάσει οι κάμερες, Γιώργο, λες, λοιπόν, τη δραστηριότητά του. Βέβαια, μάλιστα, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Να, δείξε ρε Γιάννη, Λοξός δεξιά. Λοξός δεξιά είναι η κάμερα και ακριβώς στα 3 μέτρα ήταν το αυτοκίνητο. Που ήταν μέσα ο 54χρονος. Και άλλες δύο κάμερες απέναντι στον υπερκείμενο όροφο και άλλες κάμερες απέναντι. Mm-hmm. Λοιπόν, έρχεται και πραγματικά με 20 σφαίρες ήταν, με 20 σφαίρες αδειάζει και άλλαξε η γεμιστήρα. Στην πορεία, αφού άδειασε το όπλο, να πούμε ότι είχε βαθμό μικρό το τζάμι, ήταν βέβαια ήταν αλεξίσφαιρο, αλλά δεν είχε το βαθμό το μεγάλο. Ναι. Γι' αυτό και το διαπέρασε. Έγινε διάτρηση. Η σφαίρα πέρασε και πήγε στον τοίχο εκεί διαγωνίως απέναντι. Πέρασε δηλαδή οδηγό, συνοδηγό και πήγε στον τοίχο. Η λεπτομέρεια, παιδιά, μια λεπτομέρεια. Κάτι που επίσης, Γιώργο, φαίνεται να ήξερε ο εκτελεστής. Γι' αυτό και όλες οι σφαίρες είναι στο ίδιο σημείο. Mm-hmm. Για να τρυπήσει την προστασία του τζαμπίου και να έχει ανοίξει μια τρύπα. Φαίνεται ότι ήξερε ο άνθρωπος αυτός ότι το αυτοκίνητο αυτό που ήταν αποφασισμένος. Το θύμα, ο στόχος του ήταν. Ήταν να ήξερε ότι αυτό που το θωράκισε. Είχε μια κάποια θωράκιση. Μάλιστα. Παιδιά, αυτό που τον ενδιαφέρει ήταν να πάρει τα λεφτά που του τάξανε για το συμβόλαιο θανάτου και να σκοτώσει το στόχο. Να σκεφτείτε λεπτομέρεια τελειώντας να σας πω ότι το μηχανάκι, αφενός δεν έχουμε δει ποτέ έναν, πάντα είναι οι δύο, ο πίσω πυροβολή και ο μπροστά οδηγεί με ένα όχημα διαφυγής και είχε λεπτομέρειες μαϊμού, βέβαια, πινακίδα και μαϊμού χταίο, ότι είχε περάσει. Οπότε, αν το βλέπανε εδώ και δύο μέρες που είχαν πρόβα και του σταμάταγε τυχαία ένα έλεγχο οικονομικό, να έλεγε εγώ είμαι νομότυπος. Εγώ, κύριε, βλέπετε είμαι νομότυπος. Φανταστείτε. Ο μέρος ο άνθρωπος φαίνεται ότι ήταν επαγγελματίας, Γιώργο. Από όλες αυτές τις λεπτομέρειες που λέμε τώρα. Μπορεί να έχει διαφύγει και στον τρόπο που έδρασε. Και μπορεί να έχει διαφύγει. Ότι ήξερε τι έκανε. Και τέλος, να σας πω ότι στο κινητό ψάχνουν να βρουν γιατί ο 54χρονος είχε καθαρό ποινικό μετρό. Και επειδή δραστηριοποιούνταν Κυκλάδες και ιδίως στη Μύκονο, εκεί θα ψάξουν οι αρχές το κινητό και στις περιοχές που είχε. Και δραστηριότητες που είχε εκεί. Κάνει. Μάλιστα. Δραστηριότητες και είχε και εκτιματομεσίες ήταν και ήταν και τοπογράφος μηχανικός. Τώρα, Γιώργο, και για να ακούσουμε κάποιες μαρτυρίες που είχαμε εκεί στο σημείο, αμέσως μετά με το που έγινε το συμβάν, ο κόσμος πετάχτηκε έντρομος έξω, προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Για πάμε να τους ακούσουμε. Σαν κροτίδα, σαν να σκάνε δυναμητάκια. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή σκεφτήκαμε, τρομάξαμε έτσι. Πάρα πολύ κόσμο και τρομαγμένο κόσμο και σοκ όλοι βεβαίως. Τι άλλο δίπλα μας συνέβη. Λένε ότι το αυτοκίνητο αυτό είχε αλεξίσφαιρα τζάμια. Για να έχεις αλεξίσφαιρα τζάμια στο αυτοκίνητο πάνε να πει ότι κάτι συμβαίνει ρε παιδί μου. Τώρα, πάμε στον συνάδελφό μας Θεοδόση Πάνο να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την υπόθεση αυτή. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς. Και κυρίως, ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο, τι ψάχνουν οι αρχές.
και αν υπάρχει ίχνος από το δράστη, τι δείχνουν τα βίντεο που έχει στη διάθεσή της η ασφάλεια. Να ξεκινήσουμε από τα βίντεο. Είναι αρκετά τα βίντεο που έχει στα χέρια της η ελληνική αστυνομία και από Κύπρο προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει την όλη υπόθεση. Εδώ βλέπουμε όπως παίρνουν το αυτοκίνητο. Ναι. Στο προηγούμενο πλάνο βλέπουμε ότι έχει τρεις τρύπες η πόρτα. Mm-hmm. Οι πρώτοι πυροβολισμοί λοιπόν πέφτουν εκεί. Γνωρίζει ότι το τζάμι έχει ένα βάθμο θωράκης. Αυτό το γνωρίζει ο δράστης. Γι' αυτό ρίχνει τις πρώτες στην πόρτα να κινητοποιήσει το θύμα του για να μπορέσει έπειτα να χτυπήσει το τζάμι, όπως πολύ σωστά είπες, στοχευμένα με το εννιάρι το πιστόλι, και στην να δημιουργήσει πόρτα αυτή την. Έχουν διαπεράσει. Έχουν διαπεράσει. Μάλιστα. Λοιπόν, και στη συνέχεια να πυροβολήσει, να δώσει τη χαριστική βολή στο θύμα του. Ακούγοντας το ηχητικό, ακούμε μία αλληλουχία πυροβολισμών. Ένα συνεχόμενο μπαμ-μπαμ, μία μεγάλη παύση και στη συνέχεια ακούμε άλλους 4-5 πυροβολισμούς. Να το ξανακούσουμε. Για να καταλάβουμε αυτό που λες. Για πάμε. Για πάμε. Σε πυροβολισμοί ακούστηκαν. Ναι. 12. 4 μου πάνω. Οι τελευταίες λοιπόν, αυτό το κενό που ακούμε, αλλάζει τη γεμιστήρα που πολύ σωστά είπες. Αλλάζει την γεμιστήρα. Δεν την πετάει τη γεμιστήρα. Γιατί θα αφήσει στοιχεία πίσω. Την αποθηκεύει τη γεμιστήρα. Σε τσαντάκι, σε τσέπη. Σε κάτι που ο ίδιος είχε. Βάζει ξανά την γεμιστήρα και εκεί πια ολοκληρώνει. Γιατί εκεί φοβήθηκε μήπως δεν τον έχει αποτελειώσει και συνέχισε να τον χτυπάει. Θέλησε να έχει σφαίρες μαζί του σε περίπτωση που έρθει σε αντιπαράθεση με την αστυνομία παρακάτω. Γιατί το κάνει αυτό. Μιλώντας με έναν αστυνομικό που έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε αυτά τα θέματα και έχει ερευνήσει πολλές τέτοιες υποθέσεις, μου είπε δεν μπορεί να πήγε μόνο με ένα όπλο επάνω του για να αλλάξει γεμιστήρα. Προφανώς θα είχε και άλλο. Ναι. Το θεωρούν βέβαιο ότι θα είχε και άλλο όπλο. Τη γεμιστήρα την άλλαξε για να τελειώσει την ιστορία. Να τελειώσει τη δουλειά. Να τελειώσει τη δουλειά. Να είναι 100% βέβαιος. Να είναι 100% σίγουρο. Πάρει και τα λεφτά. Δείχνει ότι είναι επαγγελματίας. Βέβαια. Γιατί ακούσαμε από τον Γιώργο τον Τζελίκα, λέει, είχε ακόμα και το κταίο. Επειδή είναι μια παλιά ιστορία, οι πινακίδες που ανήκουν σε παρόμοιο όχημα και είναι πλαστογραφημένες. Θα δώσει, πάμε να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Βεβαίως. Λέγαμε για τον επαγγελματισμό που έδειξε ο δράστης με την αλλαγή στην. Ο άνθρωπος αυτός ξέρει ότι τον καταγράφουμε. Δεν τον νοιάζει. Το ξέρει. Ο άνθρωπος αυτός κάνει βόλτα γύρω από το σημείο της δολοφονίας. Δεν τον νοιάζει. Όχι. Είναι μόνος του. Ποιος είναι αυτός και ποιος ήταν το θύμα. Γιατί το θύμα, από ό,τι βλέπουμε, δεν έχει ούτε συνοδεία, ούτε φυλάσσεται. Παρότι υπήρχαν πληροφορίες. Δεν το ξέρουμε αυτό. Υπήρχαν πληροφορίες ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν. Μπορεί να το ξέρουμε. Αν υπάρχει δηλαδή κάλυψη. Δεν επιβεβαιώνεται. Υπήρξαν αυτές οι πληροφορίες ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν είχε σωματοφύλακα. Μέχρι στιγμής αυτό δεν επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον δεν το γνωρίζουν οι αστυνομικές αρχές. Μπορεί κάποιον να είχε προσλάβει ο άνθρωπος. Από την άλλη πλευρά, τώρα και όσον αφορά την εξέλιξη των ερευνών, πρέπει να σας πω ότι επικεντρώνονται στις Κυκλάδες οι έρευνες και συγκεκριμένα στη Μύκονο, αν μη τι άλλο, και την λεγόμενη οικοδομική μαφία της Μυκόνου και όχι μόνο. Υπάρχει τέτοια μαφία δηλαδή. Στο νησί, σε κάθε γωνία έχει και κάτι. Έχει και κάτι, κάτι η Μύκονος. Από μαφία. Ναι, ναι. Ωραία. Έχει και κάτι, δυστυχώς. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά εκεί στο νησί. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, πού πάνε στην μαφία. Είδαμε πάντως ότι και ο ίδιος, αποκαλύφθηκε από το ρεπορτάζ αυτό, είχε μια πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Τεράστια. Σε πολλά νησιά, χιλιάδες τετραγωνικά στρέμματα. Στην Νίο, εδώ στην Αττική. Βέβαια. Σε προάστια σημαντικά, με μεγάλα πανάκριβα ακίνητα. Ο άνθρωπος ήταν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Μέχρι και στη Ρουμανία είχε αγοράσει οικόπεδα. Ενώ είχε χαρτογραφήσει για λογαριασμό του Δήμου και το κτηματολόγιο του Δήμου Μυκόνου ολόκληρο το νησί. Χιλιάδες τετραγωνικά στρέμματα η ακίνητη περιουσία του. Και πρέπει να σας πω ότι ήδη στην ασφάλεια Αττικής ψάχνουν πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα τόσο στη Μύκονο όσο και στην Ίω. Δεν είναι στο μηδέν οι έρευνες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Θεοδόση. Τα ξαναλέμε και στη συνέχεια.